Γεια σε όλους και όλες. Λοιπόν, Λαμέλο 2, Τζα 1. Λίγο ανορθόδοξο, αλλά καλό μου φαίνεται. Γιατί όχι, αυτά γουστάρω. Τώρα κοιτάξτε, αυτά τα δύο παπούτσια, μαζί με το LeBron Next Gen που έχω δείξει λίγο πιο πριν, νομίζω ότι είναι τα τρία αγαπημένα μου αυτή τη στιγμή και ίσως και για πολύ καιρό. Μέχρι να βγει κάτι άλλο από τα ίδια. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να πω αντικειμενικά ή overall και πώς και τι. Νομίζω το καθένα έχει τα καλά του και τα κακά του, τα οποία κακά είναι σχεδόν ανύπαρκτα σε αυτά τα δύο. Και το LeBron το μόνο του κακό, ας πούμε, είναι ότι ο αφρός του είναι πιο σκληρός. Ο Κούσλιν του. Εδώ και οι δύο αφροί είναι καλοί. Το νάητρο της Πούμα είναι λιγότερο μαλακό. Εδώ είναι, στο Τζά είναι πιο, ο Κούσλιν πρέπει να είναι, από ό,τι έχω καταλάβει. Ο αφρός του εδώ είναι καλύτερος, είναι πιο μαλακός από το πούμα. Το πούμα είναι όμως πιο υποστηρικτικός για προβλήματα. Το τζα μάλλον δεν είναι. Θα το διαπιστώσω το βραδάκι που θα παίξω. Οι πάτοι αφαιρούνται, είναι καλοί και οι δύο. Πολύ καλοί σε αντιπλαδεσμική στον αφρό του, στους πάτους του. Γλώσσες καλές. Γενικά στα παπούτσια είναι σχεδόν παρόμοια. Το τζα κλειδώνει πιο πολύ. Αυτό κλειδώνει πάρα πολύ καλά. Αυτό κλειδώνει ακόμη καλύτερα. Γιατί το λέω, γιατί είναι χαμηλό παπούτσι και κλειδώνει, εισάξια με ένα μποτάκι. Το έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίο. Αν δεν είχε τα κλειδώματά του, θα ήταν για πέταμα. Με τα κλειδώματά του απογειώνεται. Δεν θα άξιζε εδώ αν γλιστρούσε η φτέρνα, δηλαδή θα ήταν ηλίθιο τελείως. Το έχουν κάνει τόσο ωραίο που εντάξει, άμα είχαν καταστρέψει το πίσω μέρος, δεν θα άξιζε. Λοιπόν, έχει zoom μπροστά αυτό. Αυτό είναι full nitro, όλο. Εμένα μου αρέσει ο Νάιτρο αφρός, μου θυμίζει λίγο το προφάμ της Πούμα. Δεν είναι ολόιδιο ολόιδιο, αλλά μου το θυμίζει πάρα πολύ. Νομίζω είναι εξελιγμένο. Τι άλλο. Α, τα μεγέθη. Τα μεγέθη νομίζω ότι και τα δύο είναι κανονική εφαρμογή, δεν τα θεωρώ στενά. Άντε στο Πούμα να βρει λίγο στην άκρη, πα ένα τσαγκάρι και εδώ το ίδιο δηλαδή. Αν γενικώ έχετε θέματα στι μύτε όπω εγώ, εντάξει, αυτό θέλει ένα άνοιγμα με ένα τσαγκάρι και τέλο. Μην πάτε σε μεγέθο πάνω. Αν έχει όμω χοντρό πόδι, κανονικό wide foot που λένε, τότε θα πα πιο πάνω, ξέρει το μεγέθο σου ήδη. Έχω μεγάλη περιέργεια τι θα γίνει αν βγει το τζα 2, πώ θα είναι. Φοβερή περιέργεια, έτσι. Απλώ τι πρόβλημα υπάρχει, ότι το τζα 1 δεν το βρίσκει εύκολα. Και παίζει ακόμα αρχική τιμή. Το Λαμέλο 2 δεν παίζει αρχική τιμή και τόσο. Αλλά έχουν εξαφανιστεί και τα περισσότερα νούμερα. Δηλαδή, βρίσκει μεγάλα νούμερα. Και ένα ακόμη ατού είναι ότι ναι, μεν έχει πέσει, αλλά δεν έχει πέσει κάτω από 100 ευρώ μετά από τόσο καιρό. Οπότε αυτό δείχνει ότι όντω βγήκε καλό. Το τζα θα δούμε πόσο θα κρατήσει και τι θα κρατήσει. Εγώ δεν βλέπω ιδιαίτερη απήχηση στη χώρα μα. Και έχω περιέργεια να δω τι θα γίνει τώρα, α πούμε. Γιατί τώρα πάει, όσοι το παραγγείλαμε, τώρα πάει. Σήμερα μου ήρθε και εμένα. Δεν ξέρω, θα δω. Θα δω. Στην ουσία δεν μπορώ να πω κάτι κακό καλό και με τα δύο παίζω. Απλώς τι θέλω, θέλω χαμηλό παπούτσι, θέλω ψηλό παπούτσι. Αυτό είναι υποτίθεται για dynamic play, δυναμικό παιχνίδι, που όντως ισχύει. Απλώς θέλω να το επιβεβαιώσω στο γήπεδο, γι' αυτό θα παίξω το βράδυ και θα ξανακάνω ένα βιντεάκι να σας πω τι έγινε. Το μέλλον ήδη έχω παίξει μια φορά, θα παίξω άλλη μια. Εντάξει, κλειδώνει μια χαρά, όλα κομπλέ. Αυτό εδώ έχει το απόλυτο κλείδωμα, θυμίζει λίγο κόμπι, κλειδώνει καλά καλά. Αυτό εδώ κλειδώνει. Σκέτο. Αυτό. Δηλαδή πολύ καλά, ως εκεί. Γιατί σου δίνει μια ψευδέστηση ότι δεν σε έκλεισε πολύ, επειδή είναι άνετο. Αλλά δεν ισχύει αυτό, γιατί άμα βάλει και το τελευταίο του κορδόνι, θα καταλάβει ότι κινείσαι άνετα. Είναι μποτάκι κλειδωμένο, είσαι κλειδωμένο. Εδώ είσαι κλειδωμένο σε χαμηλό. Οι τιμέ του. Προσέξτε, η αρχική τιμή του Melo 2 είναι πιο ακριβή από το Nike Jae 1, παρότι είναι το πρώτο του παπούτσι. Οπότε νομίζω ότι εδώ για τη τιμή του είναι banger που λένε, γιατί μάλλον το δεύτερο μοντέλο θα βγει ακριβότερο πιθανό λόγο. Οπότε αν τώρα αυτό αξίζει πολύ, αυτό εδώ απλώς η Puma το παράκανε λίγο με τη τιμή, εντάξει. Όχι ότι δεν αξίζει, αλλά εντάξει, Puma είναι, ξέρει, σου λέει δεν είμαστε και τόσο διάσημοι εμείς. Βγάλανε ένα καλό, πήραν και από παίκτη NBA, θα το πάμε ψηλά στη τιμή για τα κέρδη τους. Μην σας μπερδεύουν τόσο οι τιμές και νομίζετε ότι το πιο ακριβό όχι και καλά είναι καλύτερο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Τα LeBron Next Gen που κάνουν 170 αρχική δεν είναι καλύτερα από αυτά τα δύο και τόσο. Δεν μπορείς να τα πεις full καλύτερα. Τα λες εξαιρετικά. Ως εκεί όμως.
Γενικώ αυτά τα τρία παπούτσια που έχω τώρα είναι για rotation φάση. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Αυτό δηλαδή καλύτερο, πραγματικά καλύτερο, overall καλύτερο είναι το Giant. Εντάξει, μικροδευόμαστε. Οκ. Okay. Αλλά το Melo 2 είναι το δικό μου αγαπημένο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν το αλλάζω. Είναι φοβερό παπούτσι. Και επειδή εμένα μου αρέσει και να κοιτάω το κάτι εναλλακτικό, θα ήθελα να δω και Leaning και Anta. Απλώς δεν τα βρίσκω στην Ελλάδα. Τίποτα, παιδιά, αυτό. Γενικώς σε όποιο βρείτε χαμηλή τιμή, είτε είναι το ένα είτε το άλλο, πάρτε τα, μην φοβηθείτε καθόλου. Από εκεί και πέρα είναι τα γούστα σας. Θέλεις μποτάκι, θέλεις πιο ψηλό, θα πας εδώ. Θέλεις χαμηλό και πολύ καλό, θα πας εδώ. Θέλεις μαλακό αφρό, θα πας εδώ. Θέλεις υποστηρικτικό αυτό, αφρό, θα πας εδώ. Τα χρώματα αυτά δεν τα σχολιάζω καθόλου. Εγώ, άμα βρω καλή τιμή, δεν με νοιάζει το χρώμα. Παίρνω και αυτό που δεν μου αρέσει, ας πούμε. Η σοβαρή διαφορά. Έχω την εντύπωση ότι είναι πρόσφυση. Το Melo 2 με απογοήτευσε λίγο. Αλλά έφταιγε το παρκέ κιόλας. Οπότε θέλω να το δω σε καλό παρκέ. Το Ja 1 σφυρίζει από τα πλακάκια. Φαίνεται ότι είναι δυνατό. Οπότε δεν χρειάζεται καν. Θα το επιβεβαιώσω και πιο μετά. Αλλά σας λέω από τώρα ότι σαν traction σίγουρα το Ja 1 έχει καλύτερο. Το Melo παίζει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα γενικώς δεν είναι τόσο τα παπούτσια, όσο η καθαριότητα των γηπέδων.